Δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την ανάληψη των νέων καθηκόντων του ο βουλευτής Κερκύρας της Νέας Δημοκρατίας και υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πλέον, Στέφανος Γκίκας. Σημείωσε πως πάντοτε πρόσφερε στο κόμμα του σαν στρατιώτης, κάτι που εκτιμήθηκε εν τέλει με την ανάληψη μιας σημαντικής κυβερνητικής θέσης. Σημείωσε πάντως ότι οι θέσεις αυτές έρχονται και παρέρχονται και για εκείνον παραμένει η προσήλωσή του στην υπηρεσία της Κέρκυρας, των Παξών και των Διαπόντιων νησιών. Πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη μεγάλη τιμή και επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς τους πολίτες της Κέρκυρας, των Παξών και των Διαποντίων νήσων, γιατί με την ψήφο τους είμαι σε αυτή τη θέση σήμερα. Θα προσπαθήσω να καταβάλω το μέγιστο των δυνατοτήτων μου για αυτό το πολύ σοβαρό χαρτοφυλάκιο. Είναι η νησιωτική πολιτική της χώρας. Είχα την τιμή να είμαι ο εισηγητής της στρατηγικής για τον νησιωτικό χώρο πριν από 2 χρόνια περίπου, όταν ο κύριος Πλακιωτάκης είχε φέρει αυτό το πολύ σοβαρό νομοσχέδιο. Θα κινηθούμε πάνω εκεί. Βεβαίως η Ελλάδα έχει πάρα πολλά νησιά και δεν είναι μόνο το Αιγαίο, είναι και το Ιόνιο και θα μας δοθεί δυνατότητα να πάμε παντού. Η νησιωτική πολιτική, αν εφαρμοστεί σωστά, μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ κρίσιμο και χρήσιμο εργαλείο για τα μικρά νησιά και για την οικονομία των νησιών μας ευρύτερα. Εκεί θα εστιάσουμε την προσπάθεια. Λοιπόν, κύριε, θα τα πούμε σας καιρό. Σας ευνηδίασε η επιλογή του και η απόφαση του Πρωθυπουργού? Ήταν κάτι που το περιμένατε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η πορεία μου αυτά τα 17 χρόνια στην πολιτική, έχω αλλάξει 3-4 αρχηγούς. Πάντοτε ήμουνα ένας στρατιώτης πιστός στη Νέα Δημοκρατία, πιστός στο κόμμα. Ακόμα και όταν μου δόθηκε η δυνατότητα το 12, που αρκετοί ήθελαν να πάω αλλού, εγώ παρέμεινα πιστός και αγωνίστηκα για τις αρχές και τις αξίες του κόμματος. Είναι η τρίτη εκλογική νίκη, ενώ 15-19-23, που πήρα πάνω από το 60% των σταυρών προτίμησης. Θέλω να πω, είχα αυτά τα οποία μπορούν να αξιολογηθούν για να πάρω μια θέση υφυπουργού τουλάχιστον. Από εκεί πέρα όμως είναι αναφέρετο δικαίωμα του Πρωθυπουργού. Εμένα με τίμησε αυτή η πράξη του. Θα προσπαθήσω κι εγώ να ικανοποιήσω τις απαιτήσεις αυτής της θέσεως στο έπακρο. Αλλά θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Όλα είναι, έρχονται και παρέρχονται. Είδατε ότι οι περσινοί υφυπουργοί, όλοι σχεδόν, μετά από 1 χρόνο υπηρεσίας, έφυγαν. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι είναι τιμητικό. Είσαι υφυπουργός, αγωνίζεσαι αυτό το διάστημα που θα κρίνει ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να είσαι στο τιμόνι αυτής της χώρας. Όμως για μένα ο πρωταρχικός σκοπός μου είναι η Κέρκυρα, η Παξή και τα Διαπόδια νησιά. Δηλαδή αυτούς υπηρετώ και αυτούς θα συνεχίσω να υπηρετώ. Να σημειωθεί ότι τον κύριο Γκίκα συνεχάρισαν μεταξύ άλλων με ανακοινώσεις τους οι 2 συναδελφοί του βουλευτές Κερκύρας, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλεξάνδρου Σαυλονίτης και του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Δημήτρης Μπιάνκης.